Καλό θα ήταν στην αρχή να εξετάσουμε τι δεν είναι πνευματική ζωή. Και μετά θα δούμε τι είναι η πνευματική ζωή. Και πρώτα-πρώτα, είναι εκείνοι που λέγονται πνευματικοί άνθρωποι, επειδή ασχολούνται με τα γράμματα, με τις καλές τέχνες και τις επιστήμες. Λέμε πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός. Ακόμα οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται πνευματικοί γιατί αποτελούν και μία πνευματική κίνηση. Αλλά δεν πρόκειται παρά περί αναπτύξεως, θα λέγαμε, του ανθρωπίνου λόγου και των ανθρωπίνων ικανοτήτων. Εδώ δεν έχει στη ζωή τους καμία θέση ο Θείος Λόγος. Εκείνος που σώζει είναι ο ανθρώπινος λόγος και συνεπώς, αφού δεν έχει την παρουσία του ο Θείος Λόγος, δεν έχει την παρουσία του και το Πνεύμα το Άγιο. Διότι είναι γνωστό ότι για να έχει κανείς τη ζωή την πνευματική πρέπει να έχει το Πνεύμα το Άγιο για να λέγεται ότι έχει πνευματική ζωή. Έτσι, όταν θα λέγαμε πνευματική ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους, εννοούμε κατά τα μέτρα του ανθρωπίνου πνεύματος και όχι κατά τα μέτρα του Θείου Πνεύματος. Προφανώς, εδώ έχουμε μία, θα λέγαμε, πνευματικότητα, πνευματική ζωή, η οποία παντελώς δεν σώζει και μπορεί να αναπτυχθεί από τον φυσικό άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με την χριστιανική ζωή. Δεύτερον, είναι η τυπολατρία. Και αυτή οπωσδήποτε δεν αποτελεί την ουσία της πνευματικής ζωής. Είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν στο περικάρπιον, θα λέγαμε, της πνευματικής ζωής και όχι στον καρπόν. Εδώ μόνο να κάνω μία σημείωση. Μερικοί στη βιασύνη τους να ζήσουν την ουσία της πνευματικής ζωής πετούν αυτό που λέμε τύπον. Αυτό που λέμε περίβλημα. Αυτό είναι ένα λάθος. Διότι μας διδάσκει και η ίδια η φύση. Η φύση μας προσφέρει τους καρπούς που είναι η ουσία, αλλά περιβεβλημένους με κάποιο κάλυμα, με ένα κέλυφος. Και αυτή η ίδια η πίστη προσφέρεται μέσα σε τύπους. Αλλά και αυτή η Παλαιά Διαθήκη ακόμη προσφέρεται μέσα σε τύπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο τύπος είναι σπουδαίο στοιχείο, μόνο που δεν πρέπει να μένει κανείς σε αυτόν. Όταν θα πάω να πάρω, επί παραδείγματι, ξηρούς καρπούς, και εννοείται τους πουλούν όπως τους παράγει η φύση, αμύγδαλα. Θα τα πάρω τα αμύγδαλα με τα φλούδια. Αυτά θα μου χρησιμεύσουν τα φλούδια για να συντηρηθούν από μέσα σε καρπή. Κάποτε θα σπάσω τους καρπούς αυτούς, τα αμύγδαλα, θα πετάξω τα φλούδια και θα κρατήσω τα αμύγδαλα, την ουσία. Έτσι ο τύπος μου χρειάζεται για να κρατά την ουσία. Αλλά δεν θα μείνω ποτέ στον τύπο και πολύ παραπάνω δεν θα με τρέφει ο τύπος. Έτσι, οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε μία τυπολατρία, δηλαδή λατρεύουν τον τύπο και δεν ήγγισαν ποτέ την ουσία, είναι εκείνοι οι οποίοι τηρούν ορισμένα σχήματα ευσεβίας, όπως περιπίν εκκλησιάζονται, μπορούν να προσφέρουν δώρα και αφιερώματα εις τον ναόν και να έχουν την πληροφορία ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι. Ακόμα κάτι που είναι ανέκαθεν, ήταν και στην εποχή μας, οι λεγόμενες ιερές αποδημίες, δηλαδή να πάω σε προσκυνήματα, να πάω στους Αγίους Τόπους, όταν σε κάποιον του πεις ότι πρέπει να εξομολογηθεί, ότι πρέπει να αλλάξει η ζωή του, σου πετάει πολύ εύκολα. Ξέρεις, εγώ έχω πάει στους Αγίους Τόπους. Ε, λοιπόν, στους Αγίους Τόπους ήταν και ο Καλλιάφας και ο Άννας και ο Πιλάτος και οι Σταυρωτέ. Λοιπόν, αυτό έχει καμία σημασία. Πήγε στους Αγίους Τόπους, αλλά αυτά δεν είναι αρκετό. Βεβαίως, μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε όλοι στους Αγίους Τόπους, αλλά δεν είναι επαρκές αυτό. Ή ακόμα τηρούν τη νηστεία μόνο από φαγητά και δεν τηρούν μια καθολική νηστεία, είναι εκείνο που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Νηστεύεις, όχι μόνο από φαγητά, με την κατηγορία λέει δεν τρως κοτόπουλα, δεν τρως κρέας, αλλά με την κατηγορία δαγκώνεις αδελφικά κρέα. Αδελφικά κρέα. Δηλαδή, μπήγεις στα δόντια δηλαδή, της κατηγορίας στον αδελφό σου και τον τρώω. Ή τρέχεις στα δικαστήρια ή ό,τι άλλο. Επάνω ακριβώς σε αυτή την κατηγορία δίθεν πνευματικών ανθρώπων απαντάει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου τα εξής. Τι είναι η πλήθος των θυσιών ημών? Ως προς τι μου προσφέρετε τέτοιο πλήθος θυσιών σας? Πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων κρυών
και στέρ αρνών και αίμα ταύρων και τράγων ου βούλωμε. Ενώ ο Θεός είπε για τις θυσίες. Τώρα λέει δεν θέλω. Γιατί? Διότι έλειπε το πνεύμα της θυσίας. Η θυσία πρέπει να οδηγήσει των πιστών της Παλαιάς Διαθήκης στο πνεύμα. Τα νουμηνία ημών και τα Σάββατα και ημέραν μεγάλη, όπως είναι το Πάσχα και η Πεντηκοστή, ουκαν έχομαι. Ο Θεός όμως όριζε τις θυσίες, τις ημέρες αυτές, τις γιορτές. Πώς τώρα λέγει εδώ ουκαν έχομαι? Γιατί έμεναν μόνο στην τήρηση των εορτών και τίποτε άλλο. Φερειπίν, την Κυριακή τηρούμε ως αργία. Πάρτε παράδειγμα. Είναι η πιο βρώμικη ημέρα, παιδιά, της εβδομάδας. Τρέχουμε στις χειρότερες και βρωμερότερες αμαρτίες. Τρέχουμε στις πορνίες. Τρέχουμε στα τυχερά παιχνίδια. Τρέχουμε σε εκείνο το μανικό θέαμα που λέγεται. Μανικό το λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Που λέγεται ποδόσφαιρο. Στην εποχή του βεβαίως είχε τις υποδρομίες. Μανικό θέαμα. Ένα θέαμα τρελό. Που εκεί γίνεται κανείς. Μένεται κανείς. Βλέποντας και ακούγοντας ό,τι γίνεται και τελεσιουργείται μέσα σε εκείνο το στάδιο. Όλα αυτά δεν είναι πνευματικά πράγματα. Θα λέγαμε καλύτερα να έρθει η Δευτέρα. Να μην υπάρχουν αυτά, να πάμε στη δουλειά μας. Παρά να μαρτάνουμε την Κυριακή με τον τρόπο αυτόν. Με αυτή την έννοια θα λέγει ο Θεός. Συχαίνομαι την Κυριακή σας. Νηστείαν και αργίαν μισή η ψυχή μου. Με αυτή την έννοια μισή η ψυχή του Θεού. Θα λέγαμε την νηστεία και την αργία. Εγαρχήρες ημών αίματος πλήρης. Παύσαστε από τον πονηριών ημών, μάθετε καλών ποιήν και δεύτερη διαλεκθόμεν. Και ελάτε να τα πούμε. Ακόμη μια τρίτη κατηγορία. Είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται με θεολογικές γνώσεις, με αναζητήσεις και ανησυχίες θεολογικές, ακριβολογούντες περί το δόγμα και περί την ορθοδοξότητα της πίστεως αναφυσβητήτως, χωρίς όμως να ορθοπράττουν. Δεν υπάρχει δηλαδή η ορθοπραξία στη ζωή τους. Έχουν κατά βάθος κοσμικών φράγμα. Τέτοιους πάντοτε γνωρίζει η Εκκλησία και τους γνωρίζει μέχρι σήμερα. Είναι θλιβερή η παρουσία αυτών των ανθρώπων όταν μιλούν, κόπτονται, κάνουν συνέδρια. Αλλά η ζωή τους είναι κοσμική. Γι' αυτός θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες μόρφωση ευσεβίας, σχήμα δηλαδή ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη, αλλά την δύναμη της ευσεβίας ουσιαστικά την έχουν αρνηθεί. Μιλούν για βίωση της Ορθοδοξίας, αλλά μιλούν μόνο, απλώς μιλούν. Ακόμη έχουμε μία τετάρτη κατηγορία. Είναι εκείνοι οι οποίοι τηρούν κάποιες ουσιώδεις εντολές για να δημιουργήσουν έναν ενάρετον ανθρωπισμό. Ένα τύπο δηλαδή καλού καγαθού ανθρώπου. Αλλά αυτός όμως ο καλός καγαθός κατά τους αρχαίους τύπος ανθρώπου να είναι απευθερημένος από μια βαθιά λειτουργική και μυστηριακή και μυστική ζωή. Απλώς είναι ο καλός άνθρωπος που τηρεί κάποιες, όπως σας είπα, ουσιώδεις εντολές. Είναι εκείνοι που σας λέγουν να αγαπείς τον πλησίον σου, αγαπητέ. Εγώ δεν βλάπτω κανέναν, μυρμήγκι δεν πατάω. Είμαι δίκαιος προς όλους. Αυτό όμως δεν είναι μια πνευματικότητα η οποία σώζει. Αν υπάρχει μυστηριακή ζωή σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί μπορεί να μην υπάρχει η μυστηριακή ζωή, απλώς να σου λέει δεν πάω στην εκκλησία, αλλά είμαι καλός άνθρωπος. Ή να πηγαίνει στην Εκκλησία, αν θέλετε ακόμη και να ζει και μία μυστηριακή ζωή, αλλά παρατηρείται όμως πολλές φορές σε τέτοιους τύπους μια ηθικοπνευματική αυτάρκεια. Ένα στάσιμο. Σου λέει, έφτασα. Δεν έχω ανάγκη τίποτα περισσότερο. Το βλέπουμε αυτό σε καινούριους χριστιανούς μας, που γυρίζουν από τον κόσμο προς τον Χριστό, έχουν πολύ ενδιαφέρον, και ζητούν να μάθουν, αγωνίζονται, φτάνουν σε ένα σημείο και εκεί δημιουργούν μόνο μία συντήρηση. Τίποτε άλλο. Δηλαδή δημιουργούν πλέον ένα καθεστώς. Και έτσι, όταν δημιουργούν ένα καθεστώς, είναι πάρα πολύ φυσικό ο χριστιανισμός να παρουσιάσει το φαινόμενο του κατεστημένου. Αυτό θα πει κατεστημένο. Από το καθεστώς. Από το καθίστημι. Και καθίσταμε. Βλέπετε.
Είναι πάρα πολύ φυσικό. Γι' αυτό το λόγο κατηγορούν σήμερα τον χριστιανισμό σαν κάτι που έχει τελματωθεί. Ζητούν ακόμη μία πνευματικότητα με κάποια όρια. Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί αυτής της πνευματικότητας στρέφονται εναντίον της πνευματικότητας χωρίς όρια. Προσέξτε αυτό το σημείο. Και λέγουν ότι εκείνος ο οποίος δεν στέκεται στην πνευματική ζωή αλλά προκόβει, θα σας το πω με μία απλοελληνική λέξη, καλά βρε αδελφοί, είμαστε και εμείς χριστιανοί, αλλά εσύ το παράκανες. Αυτό είναι. Δηλαδή ζουν σε μία στάθμη πνευματικότητας αλλά έχουν όρια βάλει. Έγινε καθεστώς, έγινε συντήρηση. Τώρα δεν μπορούν να ανέχονται και να βλέπουν κάποιον να έχει μία αύξηση πνευματική, γι' αυτό και τον κριτικάρουν και μάλιστα λέγουν εις αυτόν ότι αφού θέλει συνεχώς να έχει μία προκοπή, δεν ζει παρά έναν φαρισαϊσμό. Αγαπητοί μου, δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτοί ότι ο φαρισαϊσμός ανήκει σε αυτούς. Διότι απλούστατα τι είναι ο φαρισαϊσμός? Ο φαρισαϊσμός ήταν μία ηθική αυτάρκεια. Είμαι φτασμένος. Δηλαδή όταν βάζεις όρια στην πνευματική ζωή, θα δείτε δε αν ο Θεός μας αξιώνει όλους έτσι να προχωρούμε. Όρια δεν υπάρχουν στην πνευματική ζωή. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι έφτασε, είναι αμάρτημα. Η πνευματική ζωή ποτέ δεν τελειώνει. Αντίθετος μάλιστα, όσο πιο καλά βλέπει κανείς, τόσο βλέπει καλύτερα και την ανεπάρκειά του, τη φτώχεια του και την αμαρτωλότητά του. Έλεγε ο Αββάς Ισόρης, που πάντοτε συνιστάται από τους πατέρες αρχή μετανοίας, πεθαίνοντας, έλεγε αφήστε με λίγο μόνο μου να βάλω αρχή μετανοίας. Και όταν πέθανε ο Αββάς Ισόρης, σε λίγα λεπτά πέθανε ο Αββάς Ισόρης, έλαμψε λέει το πρόσωπό του με θεία δόξα και πληρώθη το δωμάτιο που ήταν από μια ουρανία, ουράνιο άρωμα. Είχε δικαιωθεί. Τι ζήτησε όμως? Ζήτησε να τον αφήσουν λίγο για να βάλει, προσέξτε παρακαλώ, αρχή μετανοίας. Βλέπετε, δεν υπάρχει επάρκεια αλλά ανεπάρκεια. Δεν είμαι ποτέ φτασμένος. Έτσι δημιουργούμε έναν χριστιανισμό του μίνιμουμ, του ελαχίστου. Και αυτό είναι το φοβερό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος πάνω σε αυτό λέγει «Μηδαμού ίσταστε». Πουθενά δεν πρέπει κανείς να σταθεί. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός είναι μία πορεία. Δεν είναι μία στάση, αλλά μία πορεία. Ακόμα, θα λέγαμε στην ίδια κατηγορία, έχουμε και κάποιους οι οποίοι τηρούν μεν τις εντολές αλλά μένουν μόνο στην τήρηση των εντολών και δεν ενδιαφέρονται δια τη δογματική διδασκαλία της πιστεώς μας. Δηλαδή αυτοί ενδιαφέρονται μόνο, θα λέγαμε, για ένα πρακτικό τρόπο ζωής, όχι όμως για το περιεχόμενο της πίστεως, και δεν γνωρίζουν με τον τρόπο αυτόν ότι το περιεχόμενο της πίστεως καθορίζει την πορεία της πρακτικής ζωής. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ένα πάρα πολύ μικρό. Να δείτε, ένα-δυο θα σας πω. Από τον Απόστολο Παύλο. Λέγει επί παραδείγματι για το ψέμα ο Απόστολος Παύλος. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Αυτό είναι μια εντολή. Δεν πρέπει να λέμε ψέμα. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν μένει μόνο σε έναν ηθικό τομέα. Δηλαδή, μόνο στον πρακτικό τομέα μια εντολή. Πάντα συνδέει την πρακτική εντολή με το δόγμα. Ακούστε τι λέει. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, ότι αλλήλων μέλη εσμέν. Αυτό είναι το δογματικό στοιχείο. Ότι είμαι θα μέλη αλλήλων ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να λέγω ψέματα, διότι ψεύδομαι εις αυτό το σώμα του Χριστού, ψεύδομαι εις αυτά τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η πιστή. Βλέπετε πως συνδέεται εδώ η πρακτική ζωή με τη δογματική γνώση. Είναι τα όρια, θα λέγαμε. Ακόμη και τι άλλο. Λέμε για την πορνεία. Μάλιστα, κάτι πρόσφατο που διάβασα για τις αμβλώσεις, θα ξαναγυρίσω στην πορνεία, για τις αμβλώσεις, για μια
εγκύκλειος που διαδόθηκε από τη σύνοδο, από τη σύνοδο, ότι λείπει, λέει, το δογματικό στοιχείο, δηλαδή η αγιογραφική και η πατερική κατοχήρωση. Μένει περισσότερο, δεν τη διάβασα, αγνώ, μένω στο σχόλιο, σχολιάζω το σχόλιο. Ναι, ότι απλώς είναι, λέγει, μια περισσότερο βιολογική και ιατρική έκθεση παρά μια κατοχήρωση σε γεωγραφική και πατερική. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να κατοχήρωσουμε τα πράγματα επειδή είμαστε πιστοί και αγιογραφικός και πατερικός. Πού είναι το θέλημα του Θεού? Ξαναγυρίζω το θέμα της πορνείας. Λέμε για την πορνεία. Κοίταξε, παιδί μου, πρόσεχε την πορνεία, διότι είναι μια σωτεία, διότι θα φας τα λεφτά σου, διότι θα αρρωστήσεις, διότι δεν θα σπουδάσεις, διότι το επαγγελμά σου δεν θα πάει μπροστά. Όλα αυτά είναι βεβαίως λόγοι. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά δεν είναι ο Κύριος λόγος. Ποιος είναι ο Κύριος λόγος? Να το δόγμα. Ότι είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού. Άρα σπουν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη, λέει ο Παστολός Παύλος. Ή ακόμα, είμαι θα ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα του Θεού εκεί κατοικεί σε εμάς. Δεν μπορώ, λοιπόν, το ναό του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, το ναό να τον ρίπτω στην ανηθικότητα. Βλέπετε πως συνδέεται. Θα σας πω και κάτι που λιγάκι είναι τραβηγμένο ίσως εκ πρώτης όψεως, να με συμπαθάτε για το παράδειγμα, αλλά τώρα μου έρθει στο μυαλό και είναι, εγώ το θεωρώ χαριτωμένο. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ακόμα και η είσοδός μας μέχρι το αποχωρητήριο συνδέεται με το δόγμα? Αν είναι δυνατόν, θα μου πείτε. Λοιπόν, ακούστε. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν, λέγει, θα πας προς φυσική σου ανάγκη, πρόσεξε, θα είσαι ευπρεπής, γιατί σε βλέπει ο άγγελός σου. Αλλά ακόμη κάτι περισσότερο. Δίνει ο εντολή ο Θεός, ο Μωυσής, λέει, στο λαό, κατά την εντολή του Θεού φυσικά, ότι όταν θα πηγαίνετε προς νερού σας, με στο στρατόπεδο τώρα, δεν είχαν αποχωρητήρια, ήταν εμπορία στην έρημο, θα έχετε εδώ στη μέση, εδώ στη ζώνη σας, ένα ξύλο σαν το κλόμπου που είχαν έφερε αστυνομική. Με αυτό το ξύλο, λέγει, θα βγαίνετε έξω από το στρατόπεδο, θα σκάβετε ένα λακάκι, ό,τι κάνει η γάτα. Και ξέρετε γιατί η γάτα κάνει αυτό? Προς διδασκαλία του ανθρώπου κατά το Μέγα Βασίλειο. Τότε θα σκάψετε ένα λακάκι και αυτό θα χρησιμοποιήσετε για αποχωρητήριο. Και μετά θα σκεπάσετε το λακάκι. Θα μου πείτε, αυτό είναι μια πρακτική, ένα πρακτικό πραγματάκι. Και λέει στη συνέχεια, το δογματικό μέρος. Διότι όταν θα περιπατεί ο Κύριος στο στρατόπεδό σας, πρέπει να είναι καθαρόν. Θα περιπατεί ο Κύριος στο στρατόπεδό σας. Σας κάνει εντύπωση να αυτά τα έτσι πρόχειρα που σας είπα, για να καταλάβετε πώς δένεται η πνευματική ζωή, συγγνώμη, ναι, δηλαδή η πρακτική ζωή με το δόγμα. Πάντως, όταν έχουμε μόνο εδώ την περίπτωση να μένουμε στην πρακτική ζωή, θα λέγαμε ότι έχουμε μία εξηθικοποίηση της πνευματικής ζωής, της πίστεως. Δηλαδή την ηθικοποιούμε την πίστη και δεν μένουμε και στο περιεχόμενό της που είναι το δόγμα. Ή ακόμα δραστηριοποιούμε την πίστη όταν μένουμε σε μία δράση. Να δώσουμε, να πούμε, να κινηθούμε χωρίς να φροντίζουμε και για τον εαυτό μας. Ή ακόμα, αν θέλετε, και μία εκλογήκευση της πίστεως. Όταν προσπαθούμε να εκλογικεύσουμε την πίστη με το να βάλουμε σχήματα λογικά για να προσφερθούμε ευκολότερα στους άλλους και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά, παιδιά, είναι μορφές όχι σωστής πνευματικής ζωής. Σε όλα αυτά απαντάει ο Άγιος Πρόκλος ως εξής. Πας χριστιανός, ομοί πλουτών πίστη και ελπίδη και αγάπη ουκέστην ο λέγεται. Αν δεν πλουτίζει, λέει, με την πίστη, με την ελπίδα. Ελπίδα τι? Αναστάσεως, Βασιλείας Θεού, ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο. Και αγάπη δεν είναι αυτό που λέγεται. Τι λέγεται? Λέγεται χριστιανός. Δεν μπορεί, δηλαδή, να είναι χριστιανός. Αλήθεια δοκεί πολλάκις δουλαγωγεί το σώμα, και αν ακόμη νομίζει ότι μπορεί να δουλαγωγεί το σώμα του με την άσκηση, την ηθική μόνη αρετή κατορθώσας,
αφού κατόρθωσε, λέει, μόνο την ηθικήν αρετήν, αυτά που λέμε το σύνορα, τον της νίκης στέφανον ουκ αξιούται. Δεν αξιώνεται το στεφάνι της νίκης. Θα επαναλάβω αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο αθλητής ου στεφανούται εάν μην ο νήμος αθλήσει. Καλό θα ήταν στην αρχή με...